Θερμά. Λοιπόν, τώρα, εδώ. Ο κύριος Θέμης Μπάκας είναι κοντά μας για ποιο λόγο, για πες, γιατί σ' αρέσουν πολύ αυτά τα θέματα και τα παρακολουθεί και ο κόσμος θα πάρα πω, όπως, πολύ. Όπως μου το είπε η Έντε Πασχαλινού, έρχεται η συντάκτριά μας την Παρασκευή. Θα έρθει ο κύριος Μπάκας να μας πει πού θα βρούμε και αν μπορούμε να βρούμε στην Αθήνα σήμερα, έτσι όπως έχουν εκτοξευθεί τα ενίκια, μία τρύπα να νοικιάσω για να ξεκινήσω μία επιχείρηση και να μην πω από την αρχή ότι θα μπω σίγουρα μέσα, να μπορώ να τα απεξέλθω, να είναι κάπως. Αναζητείτε δηλαδή το μίστομα. Εμπορική πιάτσα. Εμπορικές πιάτσες. Εμπορικές πιάτσες, αλλά με ένα τίμημα που ένα ενίκιο εν πάση περιπτώσει. Ανάλογα που επιλέγουμε να πάμε. Ωραία, πάμε λοιπόν. Αν δούμε αυτή τη στιγμή ότι η Ερμού, ο πιο εμπορικός δρόμος στη χώρα, αυτή τη στιγμή από την θέση 25 που ήταν το 2016, πλέον είναι σκαρφαλώσει στη θέση 15 στην παγκόσμια κατάταξη. Συγκεκριμένα, αν κάποιο βλέπει αυτό το πίνακα, βλέπει ότι στην Ερμού το 2009. Το κόστος για ενοικίες ήταν από 200-280 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και πλέον έχουν φτάσει στα ίδια επίπεδα του 2019. Ανατετραγωνικό είναι αυτά, έτσι. Ανατετραγωνικό μέτρο το μήνα. Το μήνα. Δηλαδή 100 τετραγωνικά μέτρα, 20.000 ευρώ ενοίκιο. Η Ερμού βγήκε δηλαδή από την κρίση μόνη. Έχει βγει, ξαναεπιστρέφουμε. Ξαναεπιστρέφουμε. Συγγνώμη, δεν υπάρχουν ξενίκια στα καταστήματα στην Ερμού. Ανάλογα στο ποιο κομμάτι της Ερμού μιλάμε. Αν μιλάμε το κομμάτι της Ερμού που είναι πεζοδρομημένο, όχι, είναι πάρα πολύ ελάχιστα, ως τίποτα πλέον. Και εκεί δηλαδή εγώ το νοικιάζω ακριβά, όπως το 2009. Έχω και έτσι δίνουν τα πράγματα και την ίδια πελατεία, έχω τον ίδιο τζίρο. Δείχνει ότι αλλάζει τελείως η εικόνα σε εμπορική πλευρά. Βλέπουμε να ξαναζωντανεύουν και πάλι. Να πω το εξής. Ότι πλέον στην Ερμού βλέπουμε να έχει επιστρέψει πλέον και ο αέρας. Αν θυμάστε παλιά στο παρελθόν. Και όχι μόνο στην Ερμού, κύριε Μπάκα, αρχίζει 7... πάντα, πάλι αυτή η κουβέντα. Ναι, δηλαδή 7.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, 14.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο ήταν τιμές του αέρα προ-κρίσης. Πλέον είμαστε 1.000 ευρώ. Δηλαδή, να ρωτήσω αυτό ο αέρας που λέτε. Είναι μόνο στην Ερμού που είναι πολύ κεντρικά και εντάξει είναι το top σημείο, ας το πούμε. Είναι έτσι. Θέμα ιδιοκτήτη, το βλέπουμε και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή. Ότι υπάρχει αέρας. Μπορεί να είναι και στη Τζακάλοφ και στην Γλυφάδα στην Μεταξά και στην Κηφισιά και στην Κολοκοτρόνη. Δηλαδή έχει τσιμπήσει και το Κολωνάκι, γιατί η κάποια στιγμή άλλαξε. Είχε αλλάξει τελείως το τοπίο εκεί. Η Τζακάλοφ έχει αρχίσει και αλλάζει. Συγκεκριμένα το 2009 είχαμε από 150-170 ευρώ τετραγωνικό μέτρο η τιμή ενοικίας για ένα κατάστημα. Πλέον είναι 90 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Να θυμίσουμε το εξής, ότι η Τζακάλοφ άρχισε να αλλάζει μετά το 2017. Είδαμε πολλά μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παλιότερα Τσακάλοφ ήταν ένας δρόμος, ο οποίος ήταν πιο πολλά υφασματάδικα ή μαγαζιά με ρούχα, γυναικεία. Πάντως και εδώ βλέπουμε ότι δεν έχουν σχέση τα ενίκια του 19 με το 9, όπως όχι. Πολύ περισσότερο στη Γλυφάδα βλέπουμε 75 είναι ο πάτος, 115 το ταβάνι, όταν είχε φτάσει 260. Αλλά έχει νόημα να μας πει ο κύριος Μπάκας, ας πούμε αυτό το 90 που είναι το τετραγωνικό τώρα, πόσο έχει τσιμπήσει σε σχέση με δύο χρόνια πριν. 10 με 12 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δηλαδή η Κηφισιά, ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς βλέπουμε σιγά σιγά όταν ξεκινάει. Μπαίνει στην διαδικασία να αναζωπηρώνει τη κτηματαγορά στον Πειραιά. Βλέπουμε ότι ο Σωτήρος Διός, συγκεκριμένο δρόμο. Έχει πιάσει τα χαμηλά του 9 εδώ πέρα. Ναι, έτσι, είναι πολύ καλό αυτό. Είχαμε φτάσει σε σημείο και 50 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή στο 1 τρίτο τη τιμή του 2009. Και να μένει και ξενίκιαστο. Και ξενίκιαστο και άλλα πολλά προβλήματα με τα ξενίκια στα μαγαζιά. Στο Χαλάνδρη. Περιοχή πλέον η οποία έχει πολλή ζωή, βλέπουμε πολλά μαγαζιά πλέον. 90% ευρώ τετραγωνικό μέτρο έως 75 ευρώ το 2019. Αρχίζει σιγά σιγά και να ζωπηρώνεται και το Χαλάνδι. Γενικότερα οι εμπορικές πιάτσες που είναι κοντά στο μετρό και έχουν ζωή με νέους, βλέπουμε να αλλάζουν γενικότερα, να πλέουν τα πάνω τους. Ζητάνε, ας πούμε, στο Χαλάνδρι ή στον Πειραιά αέρα, κύριε Μπάκα. Όχι στον Πειραιά ακόμα αυτή τη στιγμή, ούτε στο Χαλάνδρι ακόμα. Να. Αλλά κατά κύριο λόγο στο κύριο των Αθηνών. Ο αέρας παίζεται πάρα πολύ στο κύριο της Αθήνας. Να ρωτήσω αν κάποιος τώρα έχει μια τρύπα που λέγαμε και εμείς στο γραφείο. Και αν είναι πολύ λίγα τετραγωνικά. Εκεί ανεβαίνει η τιμή συνήθως, όταν είναι λιγότερα τα. Ναι, ανεβαίνει η τιμή του σίγουρα. Άλλο να μιλάμε για ένα κίνητο το οποίο είναι 300 τετραγωνικά μέτρα, και άλλο στο ένα κίνητο που είναι 300 τετραγωνικά μέτρα. Να σημειώσουμε το εξής. Λόγω οικονομικής κρίσης, πολλές αλυσίδες καταστημάτων που ήταν σε δεύτερους δρόμους εμπορικούς πήγαν στη διαδικασία και βγήκαν μπροστά. Δηλαδή, βγήκαν την ευκαιρία να νοικιάσουν ακίνητα μπροστά, δηλαδή βιτρίνας. Εδώ που είναι πολύ πιο οικονομικά, πού πάμε, σε ποιες περιοχές. Στο Περιστέρι Εθνικής Αντιστάσεως, πολύ καλή περιοχή όσον αφορά την εμπορικότητά του. Άρα, δηλαδή, τώρα είναι μια περιοχή που μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι θα επενδύσει τώρα. Και θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κιόλας. Ακριβώς. Να στήσει μια επιχείρηση. Εγώ θα σημειώνω ότι πολύ καλή περιοχή για μένα είναι το Εργάλεο. Γιατί το Εργάλεο έχει. 15 ευρώ τους, είναι, έτσι. Φοιτητές των ΤΕΗ, των Πανεπιστημίου πια, δυτικής Ελλάδας, σωστά το λέω. Είναι 15.000 φοιτητές, είναι πλησίων το Πανεπιστήμιο πλέον και το Πειραιά. Το Εργάλεο με το μετρό έχει αλλάξει τελείως. Έχουν δημιουργηθεί νέοι εμπορικοί δρόμοι, πιάτσα πραγματικά εμπορική και για καταστήματα αλλά και για υγειονομικό ενδιαφέρον της μαγαζιά. Η Νέα Ιωνία είναι σε ίδια πλαίσια περίπου από 20-40 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για να νοικιάσει κάποιος ένα κατάστημα εμπορικό. Ναι. Ο Πειραιάς πάνω σε Πολυτεχνείο, φτηνότερος δρόμος, Χειρουργείου Λαμπράκη από 30-55 ευρώ τετραγωνικό μέτρο το 2019. Έρχομαι εγώ στον Μεσίτη Μπάκα και του λέω Θέμη, κοίτα,
Μου ζητάει στο εργαλείο, δεν μου ζητάει τα 15 που είδα στην ΕΡΤ το χαμηλό. 15 ως 30, γιατί παίζει ρόλο. Τα 30. Ο Μπάκας τι κάνει σε αυτήν την περίπτωση? Επιχειρεί να πείσει τον ιδιοκτήτη ότι είναι καλή περίπτωση και ο πελάτης και να πάει στο λίγο πιο χαμηλά. Εμάς η δική μας δουλειά είναι να πούμε το εξής. Ποια είναι η πραγματική τιμή του συγκεκριμένου ακινήτου του εμπορικά? Και μετά δεν μπορείτε να διαθωρίσετε. Από εκεί και πέρα μπορούμε να το πούμε ποια είναι η αξιοπιστία του πελάτη που έχει αντιμετωπίσει. Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι τυχαίος και εμφανίστηκε σήμερα. Είναι κάποιος ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα για να διασφαλίσει τα ενοικιά. Μπορώ να κάνω παζάρι, αυτό ήταν το ερώτημα. Το παζάρι υπάρχει παντού. Το ξέρουμε πολύ καλά όλοι. Το παζάρι υπάρχει παντού. Υπάρχουν περιοχές όμως που παζάρι δεν υπάρχει. Γιατί στην Ερμού δεν υπάρχει παζάρι. Ή ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, Τζιμισκή. Δηλαδή πλατείες περίοδων. Πάλι σε νότια προάστια. Σε νότια προάστια, στην Γλυφάδα. Νέα πιάτσα εμπορική πλέον. Εκεί πέρα. Δηλαδή μια περιοχή που έχει δημιουργηθεί περίπου 4 χρόνια. 70% ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Ακριβό το μισθωμά για νέα περιοχή 4 ετών. Αργυρούπολη, Λίπολη και Ελληνικό, οι εμπορικοί δρόμοι στοιχίζουν από 20 έως 30 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Εδώ στο Μαρούσι, αν θέλει να στήσει κανένα μαγαζάκι κοντά στο σπίτι. Στο Λισάπιλο, να ξενίκια στα παρότι έχει φτιαχτεί μια νέα πλατεία που μαζεύεται η νεολαία εκεί. Είναι μια λίγο τσιμεντένια πλατεία άχαρη, αλλά μαζεύονται οι νέοι. Όλα τα μαγαζιά εκεί. Από τη μία πλευρά είναι ξενικιαστά. Ναι, θα έπρεπε να είναι πιο επιτυχημένοι. Αυτό που μπει στη μέση, σε κάποια φυσιολογικά επίπεδα. Για Παρασκευή πάλι αρχίζει και εξελίσσεται πάρα πολύ και ιδιαίτερα η Αγίου Ιωάννου προς το κολέγιο. Αυτό ο συγκεκριμένο δρόμο πλέον δείχνει μεγάλη δυναμικότητα και αλλαγή στην εικόνα του. Στη Νέα Ερυθρέα, η Χαλιά Τουρκούπη, ο εμπορικό δρόμο τη Νέα Ερυθρέα, πάρα πολλά μαγαζιά έχουν νομικό ενδιαφέροντο και μαγαζιά εμπορικά. Και αν πάμε τώρα στην περιφέρεια, κύριε Μπάκα, για να ρίξουμε και μια ματιά στις άλλες πόλεις. Ο δρόμος ο οποίος δείχνει ότι κερδίζει τις εντυπώσεις πλέον είναι η Τσιμισκή. Ιδιαίτερα. Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα. Θα συγκρίσουμε το 13. Ακριβώς. Ιδιαίτερα, βλέπουμε και μόνο ιδιαίτερα από το ύψος του Λευκού Πύργου μέχρι τα τέλους, το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου τη Τσιμισκή είναι περιζήτητο, διότι γίνονται και πολλές αγορές συγκεκριμένων ακινήτων. Πάρα πολλοί ξένοι επενδυτές, κατά κύριο λόγο Τούρκοι, 3-3 περίπου από 250.000 ο καθένας, αγοράζουν ένα κατάστημα αξίας 350.000 ευρώ με στόχο τιμή στο ΣΥΤΟ και στο ΣΥΤΟ. Συνεταιρίζονται για την αγορά καταστημάτων. Είναι ο πιο εμπορικός δρόμος της πόλης. Μετά, η Μητροπόλεως, ο δεύτερος εμπορικός δρόμος της πόλης Θεσσαλονίκης, βλέπουμε ότι είναι πιο φτηνά τα μισθώματα, αλλά η Θεσσαλονίκη γενικότερα το τελευταίο διάστημα δείχνει ανθεκτικότητα και δείχνει αυξήσεις ραγδαίες με το 9. Δηλαδή έχει κερδίσει την Αθήνα. Λοιπόν, Πάτρα. Γρήγορα. Λίγα Φεραίο. Πεζόδρομο πλέον στην Πάτρα, Λίγα Φεραίο, και το ηλεκτράξουν μια πενταετία, εξαετία. Τα ενίκια είναι από 60 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για τιμή του ενός καταστήματος. Κατά κύριο λόγο, φοιτητικές περιοχές στη συγκεκριμένη περιοχή. Στην Καλαμάτα, στην Κεντρική Πλατεία, έως 60 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Στο Βόλο, στην Ερμού, στο πεζόδρομο, που είναι και κατά κύριο λόγο όλα τα τσιπουράδικα που γνωρίζει ο κόσμος και πάρα πολλά μαγαζιά. Εμπορικά είναι από 22 ευρώ και πούμε το εξής. Οπουδήποτε αμέντικα, δημιουργείται. Αμέντικα ευρώ μπαίνουμε μέσα στην Ελλάδα. Φτιάχνει σιγουράδικο στο Βόλο. Κάτσε, μην ψάχνει τώρα Ερμού και Κολονάκι και Τσακάλο. Στο Βόλο. Οπουδήποτε υπάρχει πεζοδρόμηση, αλλάζουν εμπορικές αξίες και τιμές ενοικίασης. Λάρισα, Κούμα. Ο πιο εμπορικός δρόμος της Λάρισας. Ο πεζόδρομος της Λάρισας, κεντρικός πεζόδρομος της Λάρισας, 60-66 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, επιστρέφει σιγά σιγά στα ποσά του παρελθόντος, έχει ανθεκτικότητα. Στα Ιωάννα, στο κέντρο, από 14-40 ευρώ, υπάρχει μεγάλη ψαλίδα, γιατί παίζει ρόλο πόσο ψηλά είσαι στα Γιάννενα ή πόσο χαμηλά προς τη Λίμνη. Μάλιστα. Στο Ηράκλειο από 25-50 ευρώ τετραγωνικό μέτρο οι τιμές. Στα Χανιά πλέον έντονται φαινόμενα, έχουν ένα μισθό γενικότερα. Αυτό παρασύρει πολύ και τις τιμές και στον παλιό λιμάνι. Λέμε τώρα, στο παλιό λιμάνι. Είναι γραφικά τα πράγματα, ωραία, επενδύσεις, ας πούμε, και στον τουρισμό. Στο ακριβώς. Κατά κύριο λόγο είναι μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Ξάνθη από 28-55 ευρώ, η Σπάρτη από 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, κάποιος με 100 ευρώ, με 100 τετραγωνικά μέτρα ακίνητο μπορεί να εισπράξει 600 ευρώ το μήνα ως μηνιαίο μίσθωμα. Είναι χαμηλά η Σπάρτη. Είναι από τα πιο χαμηλά που έχουμε δει τώρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Με αυτά ολοκληρώσαμε. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Την καλημέρα μας.